Ένα σχολείο που απευθύνεται σε παιδιά με χαμηλή όραση ή ακόμα και σε εκείνα που πάσχουν από ολική τύφλωση λειτουργεί εδώ και 8 περίπου χρόνια στη Φελώνη, χωρίς ωστόσο οι γονείς των παιδιών με προβλήματα όρασης να ανταποκρίνονται ιδιαίτερα, αφού αρκετοί εξ αυτών δεν στέλνουν τα παιδιά τους εκεί αλλά σε κανονικό σχολείο, όπου όμως δυσκολεύονται ιδιαίτερα και φυσικά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να φτάσουν από άποψη απόδοσης το επίπεδο των μαθητών χωρίς πρόβλημα όρασης. Στα αξιοσημείωτα πάνω συγκαταλέγεται ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του ειδικού σχολείου Φελώνης, το οποίο διαθέτει μηχανήματα και λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας, με αποτέλεσμα ο τρόπος διδασκαλίας των μαθητών να φέρνει και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Λειτουργεί αυτό το σχολείο από το 2004. Αυτή τη στιγμή φοιτούν εδώ στο σχολείο 7 μαθητές. Το σχολείο αυτό απευθύνεται σε μαθητές με χαμηλή όραση και με ολική τύφλωση. Θέλω να μου πείτε όμως ωστόσο το ενδιαφέρον της κοινωνίας της Ξάνθης όσον αφορά για τα παιδιά για να στέλνουν τα παιδιά τους είναι μεγάλο. Το σχολείο αυτό απευθύνεται για όλο τον νομό της Ξάνθης και νομίζω πως ο αριθμός των μαθητών που είναι μόνο 7 είναι λίγος για ένα ολόκληρο νομό. Εγώ έχω εντοπίσει και άλλους μαθητές στην ορεινή περιοχή με προβλήματα όρασης, αλλά δεν καταφέραμε να με αναπτύξουμε την οικογένεια ώστε να το στείλει σε ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού. Θέλω να μου πείτε ωστόσο, έτσι ώστε να πιστούν και άλλοι γονείς για να φέρουν τα παιδιά τους σε αυτό το ειδικό σχολείο για να μάθουν τι μαθαίνουν καθημερινά, ποιος είναι ο σκοπός αυτού του σχολείου και πώς λοιπόν κοινωνικοποιούνται αυτά τα παιδιά. Αυτό εδώ το σχολείο, ο σκοπός που επιτελεί είναι ουσιαστικά τα παιδιά παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα που παρακολουθούν και οι μαθητές στα γενικά σχολεία, απλά εμείς αυτό που κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε την βοηθητική τεχνολογία, διάφορα συστήματα, διάφορα λογισμικά που έχουμε. Το κάθε παιδί, αν τυχόν είναι άτομο με χαμηλή όραση, έχει τον ατομικό του πίνακα, ώστε ο δάσκαλος πηγαίνει δίπλα του και του γράφει. Δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς είναι ουσιαστικά προσπαθούμε με τη τεχνολογία να καλύψουμε το έλλειμμα που ίσως να του προσφέρει το πρόβλημα όρασης που παρουσιάζει. Αν τυχόν όμως το παιδί είναι τελείως τυφλό, τότε χρησιμοποιούμε την Braille, που είναι η γραφή των τυφλών. Και όλα τα μαθήματα γίνονται στη γραφή Braille. Οπότε θα λέγαμε ότι υπάρχει ο εξοπλισμός, ο ειδικός εξοπλισμός, έτσι ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά ακόμα περισσότερα και να μην διαφέρουν από τα υπόλοιπα. Φυσικά, σε αυτό το πράγμα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο το σχολείο. Επειδή και εγώ ο ίδιος είμαι άτομο με χαμηλή όραση και τα γνωρίζω περισσότερα τα πράγματα από πρώτο χέρι που λέμε, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον εξοπλισμό του σχολείου, γιατί αν φανταστείτε ότι αυτά εδώ, οι μηχανές Braille, τα λογισμικά είναι πανάκριβα, τα έχουμε όλα. Είμαστε σε αυτό το πράγμα, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι ο κίνδυνος να πάψει να λειτουργεί το συγκεκριμένο σχολείο είναι ορατός, αφού σε περίπτωση που μειωθεί ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε αυτό, θα θεωρηθεί ως αχρίαστο για την περιοχή και γενικότερα για τον ο Ξάνθης, ο οποίος και θα χάσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τους μαθητές που είχαν την ατυχία είτε να γεννηθούν με κάποιο πρόβλημα όρασης είτε να το αποκτήσουν αργότερα.